φωτιά παίρνει το πετρέλαιο θέρμανσης το τελευταίο διάστημα στην αγορά. Καθώς η διεύθυνση. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τους πολίτες νοιάζουν οι επιλογές για θέρμανση. Αρκετοί είναι σε απόγνωση καθώς ψάχνουν τρόπο πώς θα ζεσταθούν το χειμώνα που έρχεται. Πώς θα τη βγάλουν φέτος, αμπούστια. Στα μεγάλα αστικά κέντρα οι καταναλωτές προμηθεύτηκαν πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης λίγο πάνω. Με 30 ευρώ με ρουκάματο να δω πώς θα βγάλουμε χειμώνα. ΔΕΗ στα ύψη. Πετρέλαιο στα ύψη. Γαμώ. Θα ξεπαγιάσουμε φέτος. Κρυώνεται. Έχει φτάσει. Τι κάνω ρε φίλε, με δουλεύεις κι εσύ. Δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε ούτε το ρεύμα. Ούτε καφέ δεν έχουμε, όχι το ρεύμα. Σας έχω τη λύση. Το νέο φούτερ, το νέο έχει στάξει. Από 100% βαμβάκι για να σας διατηρεί. Έστρα. Συνήθως του χειμώνα. Κοντά σας, μόνο με 38 ευρώ. Σοβαρά τώρα. Πάρτε το. Πες ρε! Ω, γαμάτο φίλε! Α, ωραίο φίλε! Εντάξει, θα τη βγάλουμε και φέτος. Παρά είναι ζεστό ρε παιδί μου. Εντάξει, είπαμε να ζεσταθούμε, όχι και έτσι. Παρά είναι ζεστό αυτό. Πάλι μαλλιά έβγαλα ρε, αλάνια και κανένα σαμπουάν δώρο με αυτό, τώρα που έχω μαλλιά. Τι φούτερ είναι αυτό ρε φίλε. Πω πω. Σε μένα έβγαλε μαλλιά, σε σένα ποιος ξέρει. Παρήγγειλε και εσύ ένα φούτερ στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram και ποτέ δεν ξέρεις.